Όσον αφορά το θέμα, αυτό που η κυβέρνηση υποσχέθηκε να ικανοποιήσει μια μερική αποζημίωση στον κόσμο τον επαγγελματικό, τον κόσμο τον αυταπασχολούμενο, ένα κομμάτι με τους κωδικούς τους περιβόητους που πραγματικά είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η ιστορία, άλλοι κωδικοί να αποζημιώνονται στη λαϊκή και άλλοι να μην αποζημιώνονται με τα 300 ευρώ. Και εδώ είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Και εδώ θέλουμε μια εξήγηση. Μια εξήγηση η οποία και εσείς, σαν από τη δημοσιογραφική άποψη, πρέπει να το αναδείξετε το θέμα και να το ψάξετε και να έρθει το υπεύθυνο Υπουργείο να απαντήσει. Γιατί οι κωδικοί αριθμοί που μας έχουν σαν κωδικούς που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της λαϊκής δεν έχουμε αποζημιωθεί. Τι συμβαίνει, δεν υπάρχουν χρήματα? Είμαστε σε άλλη κατηγορία επαγγελματιών ενδεχομένως που δραστηριοποιηθήκαμε, ενώ μας είχαν πει 50%. Η συμμετοχή μας ήταν το 50% να δουλεύει την μια εβδομάδα, το 50% να μην δουλεύει την άλλη εβδομάδα. Δυστυχώς όμως υπάρχει πρόβλημα σε μεγάλο κομμάτι και όχι μόνο τοπικά εδώ στις ΕΕΣ, πανελλαδικά. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα πράγμα. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο κρύβεται. Να βγουν και να μας απαντήσουν υπεύθυνα. Τι συμβαίνει.